Εσείς τι καταλάβατε από τη δήλωση? Εγώ κατάλαβα ότι η κυρία Μέρκελ είναι αρκετά στριμωγμένη αυτή τη στιγμή για να πει ένα από τα γνωστά ποίηματα που λέει. Στριμωγμένη ότι... τη νιώθετε? Εγώ νομίζω ότι είναι στριμωγμένη. Φοβάται. Και εσείς, εγώ θεωρώ κύριε Καψή, ότι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής τον τελευταίο καιρό εμάς προσωπικά μας έχει εκπλήξει. Περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο να πει? Και αυτό που βλέπουμε αντίθετα. Ο κύριος Σούλτς είπε δεν πιστεύω κανένα έχει συμβάσει. Τη μία μέρα έλεγε φιλικά πρόσωπα. Τι άλλο να πούνε? Κύριε Καψή, τη μία μέρα έλεγε φιλικά πρόσωπα ο κύριος Γιούνκερ και την άλλη μέρα το αναθεωρούσε γιατί είχε για κάνει προσχήματα, μεγάλα. Βεβαίως, για να κρατήσει όπως λέτε τα προσχήματα. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Σήμερα όλη η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό βεβαίως το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός και φαντάζομαι θα έχουμε την καλή ευκαιρία να δούμε μετά στις δημοσκοπήσεις πώς το γνωρίζει και γιατί το γνωρίζει. Και από την άλλη πιστεύουμε ότι εκείνο που γίνεται εντελώς σαφές σε ολόκληρη την Ευρώπη σήμερα είναι ότι ο ελληνικός λαός θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία και την αξιοπρέπεια. Σας φοβίζουν οι αντιδράσεις των εταίρων? Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο υποδέχονται αυτό που εσείς λέτε και το οποίο εγώ αποδέχομαι, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η νέα κυβέρνηση να είναι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η αντίδραση του διεθνούς παράγοντα, των εταίρων μας, το διεθνής παράγοντα είναι πολύ παροχημένη η έκφραση, των εταίρων μας, σας φοβίζει? Κύριε Καψή, επαναλαμβάνω να με φοβίζει η πρόταση του κυρίου Πιτέλα, ο οποίος είναι αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών, ο πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση εξόδου από το ευρώ. Δεν υπάρχει Brexit. Να με φοβίζει ο κύριος Ντράγκη, ο οποίος λέει δεν υπάρχει Plan B. Ποιος να με φοβίσει? Θα διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση μέλουσα με την κυρία Μέρκελ ή θα διαπραγματευτεί με τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς? Εγώ λέω λοιπόν, όταν διαπραγματευόμαστε με την Ευρώπη, με ποιον διαπραγματευόμαστε? Με την Ισλανδία, με την Ιρλανδία ή με την Γερμανία? Ότι διαπραγματευόμαστε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή ότι αν συνεχιστεί, όχι εμείς μόνο, αλλά και οι ευρωπαϊκοί οι παράγοντες είναι σίγουροι ότι αν συνεχιστεί η πολιτική της κυρίας Μέρκελ, δυστυχώς, όπως είπε πρόσφατα ο κύριος Ρέντζη, ήμουνα στην Ιταλία, εκπρόσωπο. Ξεφύγατε από την είπε ερώτηση. Λοιπόν, δεν σας φοβίζει? Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν σας φοβίζει. Προφανώς δεν μας φοβίζει, διότι ακριβώς σήμερα τα ρήγματα στην Ευρώπη διευρύνονται, κύριε Καψή. Διευρύνονται και πρέπει να καταλάβετε. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλη η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας βασίζεται σε αυτό που έλεγε και σήμερα ο κύριος Σαμαράς, ότι προσέξτε, εάν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, κινδυνεύει η Ελλάδα να φύγει εκτός ευρώ. Δεν φοβίζει καθόλου την κυρία Φωτίου και δεν φαίνεται να φοβίζει ιδιαίτερα και τον κόσμο. Διότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι δεύτερο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα.